τεχνητή του Ινστιτούτου Κύπρου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Καλά είμαστε και ελπίζουμε να μας πείτε, να μας δώσετε πιο ενθαρρυντικά νέα, γιατί διαβάζουμε διάφορα για την κλιματική αλλαγή που αναφέρονται στην περιοχή μας ότι θα μετατραπούμε σε Κάιρο, έτσι όπως πάμε και μάλιστα πολύ σύντομα, σε νέες ασθένειες που προκύπτουν λόγω αυτής της κλιματικής αλλαγής και από την ξηρασία. Τι ισχύει πραγματικά? Θα ήθελα να είμαι αυτός που θα σας πει τα καλύτερα νέα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ, δεν είμαι σε θέση να το κάνω. Πολλά από αυτά που ακούτε είναι δυστυχώς αλήθεια. Ναι. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά η περιοχή μας εδώ της Ανατολικής Μεσογείου είναι αυτό που λέμε climate hotspot. Είναι δηλαδή μια περιοχή που τα φαινόμενα είναι πιο έντονα από ό,τι αλλού. Η αύξηση της θερμοκρασίας, δηλαδή, που είναι και το μεγαλύτερο πράγμα που μας απασχολεί, θα είναι από ό,τι φαίνεται πιο έντονο στην περιοχή μας από ό,τι αλλού. Και σε παγκόσμια κλίμακα, πιθανόν το έχετε ακούσει, αλλά είμαστε ήδη στον 1,2 βαθμούς περισσότερο σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Εδώ είμαστε λίγο περισσότερο. Και όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε, τόσο πιο έντονα φαίνεται πρώτα φαινόμενα και τόσο πιο δύσκολο θα είναι και δυσεπίλυτο το πρόβλημα. Ναι. Και όντως υπάρχει πιθανότητα να μετατραπούμε και να έχουμε θερμοκρασίες και κλίμα τέτοιο όπως της Αιγύπτου, που δεν υποφέρει ουσιαστικά. Δεν θα το αποκτήσουμε ακριβώς, γιατί υπάρχει λίγο διαφορετικό προφίλ υγρασίας στην Κύπρο σε σχέση με την Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι θερμοκρασίες για την ενδοχώρα, για περιοχές όπως η Λευκοσία, είναι πολύ πιθανό να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα. Και σίγουρα θα συμβεί αν δεν λάβουμε μέτρα, αν αφήσουμε το πράγμα να εξελιχθεί μόνο του. Τι θα συζητηθεί στις 13 και 14 Οκτωβρίου που θα πραγματοποιηθεί αυτό το συνέδριο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Κυπριακή κυβέρνηση για συντονισμό αυτής της προσπάθειας για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης? Όπως το είπατε και εσείς, είναι μια πρωτοβουλία της Κυπριακής κυβέρνησης. Είναι σε δύο κομμάτια. Εμείς, το Ινστιτούτο Κύπρου συντονίζει το επιστημονικό κομμάτι. Mm-hmm. Από το Δεκέμβριο του 2021 και μετά, όποια είναι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του συνεδρίου, θα αναλυθούν από τις κυβερνήσεις της περιοχής, ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιος τρόπος συμφωνίες για κάποιες δράσεις, mm-hmm. οι οποίες αφορούν την υπερχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εμείς θα παρουσιάσουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει, η οποία είναι 13 κεφάλαια που ασχολούνται με διάφορα θέματα της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή, από την ενέργεια, το νερό, γεωργική γη, δάση, επιπτώσεις οικοσυστήματα, πολιτική κληρονομιά, τη βιομηχανία του τουρισμού. Είναι πολύ συλλεκτική η δουλειά που έχουμε κάνει. Και έχουμε και πολλούς επιστήμονες πολύ διακεκριμένους του εξωτερικού που θα μιλήσουν και θα λάβουν μέρος στο συνέδριο. Μπορώ να ενδεικτικά αναφέρω τον Λογάν Φαβιούς, αυτός ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας του Παρισιού του 2015, ο Τζέφρι Σάξ, ένας οικονομολόγος Αμερικάνος που θέλω να τον γνωρίζετε, ο Έρνι Μονής που ήταν πρώην υπουργός της κυβέρνησης Ομπάμα και άλλα τέτοια όνομα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε, εάν δεν λάβουμε άμεσα μέτρα, ακραία φαινόμενα και εδώ στην περιοχή, πέρα από τη παρατεταμένη ανοβρία που προκύπτει, τυφώνες και οτιδήποτε άλλο που δεν συνηθίζονται στην περιοχή μας? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να πούμε ποτέ με σιγουριά απόλυτη ότι αυτό θα γίνει σίγουρα. Ναι. Απλά ανεβαίνει η πιθανότητα σοβαρά να γίνουν τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Και το κύριο πράγμα που θα βλέπουμε στην περιοχή μας, κυρίως το καλοκαίρι, είναι καύσωνες. Και δύσκολες συνθήκες ακόμη και τη νύχτα που θα κάνουν το κλίμα μας διαφορετικό, λίγο ξένο σε αυτό που έχουμε συνηθίσει και να μοιάζει περισσότερο με το κλίμα της Μέσης Ανατολής. Ναι. Θα έχουμε πολύ δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από τα κλιματιστικά. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε πλημμύρες. Έχουμε ήδη εξάρτηση από τα κλιματιστικά. Ναι, αλλά και δεν μας έρχονται και φθηνά. Η ένταση και για μεγαλύτερο διάστημα. Δηλαδή, αν το χρησιμοποιούμε τώρα 4 μήνες, στο μέλλον το χρησιμοποιούμε για 6 μήνες, ίσως για 7. Ναι. Και οι νύχτες θα είναι δύσκολες. Δεν θα είναι εύκολο να κοιμηθείς χωρίς να έχεις κάποιο είδους δροσισμού. Ναι. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι η περιοχή μας είναι και περίπλοκη πολιτικά. Αυτές δηλαδή δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα κλιματολογικά φαινόμενα, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μετακινήσεις μεταναστών οι οποίοι θα είναι κλιματική μετάναση αυτή τη φορά, γιατί δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικά πράγματα όπως νερό και εργασία. Και θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο τη θέση της Κύπρου σε τέτοια περίπτωση. Μάλιστα. Είναι μια από τις σημαντικές. Θα έχουμε και άλλους παράγοντες που συντείνουν στο μεταναστευτικό, δηλαδή, αν συνεχίζουμε έτσι. Είναι και αυτό. Είναι και από τα θέματα τα οποία και έχει μελετηθεί στις εργασίες που έχουμε κάνει και θα παρουσιαστεί στο συνέδριο 13 και 14, όπως είπατε. Και είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Όχι μόνο το επιστημονικό κομμάτι, αλλά και το κοινωνικό-οικονομικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,